Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Στην επιστολή του που θα αποσταλεί αργά απόψε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεικνύει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ δύο κύρια σημεία. Αφενός, ότι η απόφαση της Βουλής για αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα αποτελεί την αφορμή και όχι την αιτία της αποχώρησης του Μουσταφά Κιντζή από το Τραπέζι Διαπραγματεύσεων. Και αφετέρου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα επαναλαμβάνει στον Γενικό Γραμματέα την ετοιμότητά του για συνέχιση του διαλόγου. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώνει μέσω της επιστολής του τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η τουρκική πλευρά, με πρόσχημα την απόφαση της Βουλής για αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα, τηρεί τη συγκεκριμένη στάση εξαιτίας του επικείμενου δημοψηφίσματος για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Τουρκία και δεδομένου ότι ο Ταγίπ Ερντογάν χρειάζεται την ψήφο των Τούρκων εθνικιστών για να πετύχει το στόχο του. Στο μεταξύ, Λουκά, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα επιστρέφει στην Κύπρο ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, Εσπερθ Παρθεΐντε, και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ενώ να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, θέματα που άπτονται διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επίσης και θέματα περιφέρειας. Μάλιστα. Θανάση, να σας ευχαριστήσουμε.